Φίλες και φίλοι, γεια σας, ζωντανά κάθε μέρα αυτή την ώρα εδώ στο δίκτυο για να περάσουμε όμορφα παρεούλα μαζί. Το Ντεσιμόμο, το επιμηλήθηκε το κατάστημα Ντίνα, που βρίσκεται στην Εφόρων 4 και εκεί θα βρούμε ρούχα για όλες τις ηλικίες, μικρά, μεγάλα, μεγέθη, κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές και προπαντός με λίγα χρήματα κάντε shopping therapy, ανανεώστε την καρτορόπα σας και μέσα από αυτή θα ανανεωθείτε κι εσείς. Ό,τι έχει σχέση με ανδρικό ντύσιμο, παρατσοκίδες, το άνομο μητρού σερών και τιμές βιοτεχνίας, θέλετε να γίνετε γαμπρός, παθερός, κουμπάρος, παράγαμπρος, παρατσοκίδες, το άνομο μητρού σερών και τιμές βιοτεχνίας. Για να εισπράξετε τα εύσημα και να εντυπωσιάσετε σε σπόρο ανδρικό ντύσιμο ελληνικής στροφής, ένα είναι το όνομα, παρατσοκίδες, το άνομο μητρού σερών και τιμές βιοτεχνίας. Κατάστημα Βούλων Ιγουργία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 21. Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ σπιτιού, μεγάλη ποικιλία σε υφάσματα, κουρτίνες και έχω προσθέσει και μια νέα υπηρεσία να έρθουν στο χώρο σας να ξεκρεμάσω κουρτίνες, να πάρουν κουβέρτες, μπουκέτες, χαλιά, εντελώς δωρεάν η μεταφορά, να σας τα πλύνουν, να τα απολυμάνουν και δωρεάν να σας τα επιστρέψουν. Κατάστημα νέο στην Ασπροβάλτα. Phoenix Hotel. Καθημερινά στις 8.30 ώρα φεύγει το λεωφορείο από την πλατεία Ελευθερίας, εντελώς δωρεάν, για να περάσουμε όμορφα τα μοναχικά μας βράδια με επιστροφή στις 1.30 ώρα. Phoenix Hotel, καθημερινά εντελώς δωρεάν, με πολυτελή λεωφορεία, με υπέροχο γεύμα, με τα ποτά μας, με τα καφεδάκια μας, για να περάσουμε όμορφα τα βράδια μας. Φίλες μου, κάτι θέλω να πω πριν μπούμε στο κυρίως θέμα. Έχω πάρει αυτές τις υπέροχες παντόφλες flip-flop. Θέλω ο Βένις να τις δείξει πολύ, τον παρακαλώ. Δείτε τις φίλες μου. Λοιπόν, τις πήρα και τις φόρεσα μέσα στο σπίτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ξεκούραστη παντόφλα είναι. Το πιο σημαντικό είναι χρίτς-χράτς. Εγώ έχω κουτουπιέ. Για όσους έχετε κουτουπιέ, για όσες γυναίκες έχετε κουτουπιέ, το ανοίγει τόσο θέλετε, εφαρμόζει τόσο καλά, που ενώ στην αρχή που τις φόρεσα δυσκολεύτηκα γιατί ήμουνα συνήθιστη, δεν είχα βάλει ακριβώς το χρίτς-χράτς εκεί που έπρεπε, δερμάτινη, ωραιότατη. Και φεύγω από το σπίτι, ενώ τις είχα μέσα στο σπίτι, και τις φορώ όλη μέρα και δεν καταλαβαίνω ότι φοράω παπούτσι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ενώ πάθαινα πριν με οτιδήποτε άλλο φορούσα κράμπες στον ύπνο, με αυτή την παντόφλα δεν παθαίνω. Σταμάτησαν οι κράμπες. Προμηθευτείτε τις ανατομικές, άνετες, ξεκούραστες και δεν θα τις βγάλετε από τα πόδια σας. Εγώ τώρα θα πάρω άλλο ένα ζευγάρι, ένα για μέσα και ένα για έξω. Αυτά. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον Μάνο, ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής μας. Καλησπέρα. Μάνο μου, καλωσόρισες. Καλησπέρα κύριε Στέλλα. Τα είπα όλα έτσι. Για να λέτε και να τονίζετε τόσα πράγματα για τις παντόφλες, προφανώς. Και δεν έπαθε κράμπες στον ύπνο. Ναι. Προφανώς, είναι πολύ σημαντικό. Ανατομικές και βοηθητικές. Λοιπόν, το ίσως, θέμα μας. Ίσως αυτές οι παντόφλες να βοηθήσουν και τις κοπέλες που θα μιλήσουμε σήμερα. Α, για πολύ ωραία, Μάνο, ωραία πάσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ψυχολογικές δοκιμάσεις της εγκύου. Κάθε γυναίκα δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο στην εγκυμοσύνη, όπως και κάθε γυναίκα δεν έχει τις ίδιες εγκυμοσύνες στη ζωή της. Ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Συνήθως στην πρώτη της εγκυμοσύνη της γυναίκας καταστάσεις όπου κανονικά δεν θα την ενοχλούσαν μπορεί να τους προκαλέσουν δάκρυα, θλίψη ή θυμό με τον εαυτό της καθώς και με τους κοντινούς της ανθρώπους. Τρίτο, οι συναισθηματικές δοκιμάσεις της εγκύου εξαρτώνται από την προσωπικότητά της, το στρες που βιώνει, τη συναισθηματική υποστήριξη που λαμβάνει ειδικά από τον σύντροφό της, καθώς και από τις ορμονικές αλλαγές στο σώμα της. Τέταρτο, η συχνότερη φόβη της εγκύου είναι ο φόβος αποβολής, ο φόβος του τουκετού, ο φόβος της γονεϊκής ετοιμότητας και ο φόβος της απόρριψης από τον σύντροφό της. Έτσι. Με ποιο να ξεκινήσουμε,
Μην την απόρριψε από τον σύντροφο. Ό,τι θέλετε εσείς, κύριε Στέλλα. Ναι. Είναι πολύ βασικό, όντως καλά κάνετε και μπαίνετε από αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, αν η σχέση δεν είναι καλή και αν υπάρχουν κάποιες τριβές στη σχέση, σίγουρα η εγκυμονούσα θα σκεφτεί διάφορα πράγματα και επειδή συνήθως απομακρύνονται λίγο και σεξουαλικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τις πιο πολλές φορές από το φόβο μήπως προκαλέσουν κάτι στο έμβριο. Τέλος πάντων, γενικότερα η εγκυμοσύνη, αν το πιάσουμε λίγο πιο διευρυμένα, όπως το έχουμε και στην καρτέλα, προκαλεί κάποιες αλλαγές σίγουρα και στο σώμα, αλλά και στις σχέσεις των ανθρώπων που είναι γύρω και στον ψυχισμό φυσικά της εγκύου. Άρα, αν ο σύντροφος, και εδώ να το τονίσουμε, είναι κοντά της, ας έχει και λίγο, πώς να το πω, μια έτσι επιοίκεια, ας έχει λίγο μια καλύτερη προσέγγιση, ας τη βλέπει και λίγο πιο θετικά στις παραξενιές της. Πρέπει, επιβάλλεται. Πρέπει, ναι, πρέπει. Το λέω υπό την έννοια ότι καμιά φορά δεν στεκόμαστε σωστά στην εγκυμοσύνη εμείς οι άντρες. Το βλέπουμε να σαν κάτι. Ένα σεμινάριο μόνο για άντρες για τις έγκυες γυναίκες. Ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σίγουρα, γιατί βέβαια είναι πολύ βοηθητικό το ζευγάρι, ειδικά τα νέα ζευγάρια που θα έπρεπε γενικότερα να μπαίνουν σε μια λογική μιας καλύτερης επικοινωνίας. Ας πούμε ότι παλιά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα παλιά ζευγάρια, οι άνθρωποι, οι άντρες έφευγαν από το σπίτι, πήγαιναν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δούλευαν, δεν υπήρχε αυτό το θέμα ψυχολογία, ίντερνετ, βιβλία κτλ. Και οι γυναίκες τότε καθόταν στο σπίτι με τα παιδιά τους, αν είχαν άλλα. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η έννοια της ψυχολογικής σύνδεσης, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάτι στο παρελθόν. Σήμερα όλοι. Μια χαρά ήταν το παρελθόν. Όχι, γι' αυτό λέω. Τώρα χάλασε. Θέλω να πω ότι σήμερα, όχι ο ένας απαιτεί από τον άλλον, όχι ο άλλος διαβάζει κάτι γιατί δεν είσαι δίπλα μου κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να σταθούμε δίπλα στην έγκυο γυναίκα, γιατί έχει πάρα πολλές διακυμάνσεις ορμονικές, έχει πάρα πολύ μεγάλες μεταπτώσεις ψυχολογικές. Ας μην ξεχνούμε ότι όλοι το έχουμε ακούσει, κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν και επιλόχιο κατάθλιψη μετά, άρα αυτό δείχνει και το μέγεθος των ψυχικών αλλαγών που μπορεί να γίνουν μέσα στην εγκυμοσύνη. Όμως αναφέρεστε εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, και από την προσωπικότητα. Σίγουρα. Και από το στρες που έχει το ίδιο το άτομο. Πώς διαβάζει. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνει το ίδιο το άτομο, να χαρεί την εγκυμοσύνη. Να χαρεί την εγκυμοσύνη είναι πώς το ξεκινάς, είναι πώς το βλέπεις, πώς μέσα σου δουλεύεις τις προκαταλήψεις που σου έχουν δημιουργηθεί. Και εδώ να τονίσουμε ότι δεν είναι και πολύ καλό μια έγκυος κοπέλα, πέρα από τον γιατρό της, πιθανότατη μητέρα της, λέω τυχαία την αδερφή της, δεν υπάρχει λόγος συνεχώς να συζητιέται το θέμα πώς είναι μια γένα, πώς δεν είναι μια γένα, πώς είναι η εγκυμοσύνη. Θέλω να πω, αυτό μπορεί να φέρει δραματοποίησης. Ακούω πολλές νέες κοπέλες να μπαίνουν στο ίντερνετ και μέχρι και να βλέπουν από τον πρώτο δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης τους πώς είναι, για παράδειγμα, στο YouTube λέω τυχαία, η γέννηση ενός παιδιού. Ή τι παρενέργειες μπορεί να συμβούν αν, παράδειγμα, λέω ότι. Μα τις δημιουργεί ύστερα. Ναι, αυτό έτσι. Άρα το πώς θα διαχειριστούμε από την αρχή. Την κάθε πληροφορία. Την κάθε πληροφορία. Και εδώ είναι αυτό που λέγατε και ρωτήσατε πριν για τον σύντροφο. Πόσο και το ζευγάρι είναι ενωμένο, τι συζητάει, πόσο χιούμορ έχουν, πόσο προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή τους από αυτό το ωραίο κατά τα άλλα και πραγματικά σημαντικότατο γεγονός. Όλα αυτά θα παίξουν ένα ρόλο στο να έχει μια καλή εγκυμοσύνη, αν είναι και τυχερή και δεν έχει κάποια, ας το πούμε, οργανικά μικροπροβλήματα η κοπέλα, που βέβαια τους πρώτους μήνες έχει την αυτεία της, έχει το ένα, έχει το άλλο. Σίγουρα όλα αυτά θα παίξουν ένα ρόλο σημαντικό στο δικό της ψυχικό κόσμο. Πολλές έρευνες ήδη τα τελευταία χρόνια ασχολούνται και με το τι γίνεται και με την ψυχολογία της μητέρας στα πλαίσια πόσο βοηθάει την ανάπτυξη του εμβρίου σε ψυχοδυναμικό επίπεδο, σε ψυχικό επίπεδο, αλλά εδώ να τονίσουμε το πιο σημαντικό είναι, αν έχεις μια καλή εγκυμοσύνη, το σίγουρο είναι ότι μετά, ενώ καλή εγκυμοσύνη και στα πλαίσια του ψυχισμού, μετά μπαίνεις και πιο όμορφα σε αυτό το ωραίο γεγονός που λέγεται γέννηση και μεγάλωμα του παιδιού. Γιατί για μένα, κυρία Στέλλα, επειδή έτυχε να συνεργαστώ πάρα πολλές φορές με εγκύους που είχαν κάποιους φόβους, κάποια άγχη. Εντάξει, δύο χρόνια είναι τα δύσκολα, πώς το λέω, εγκυμοσύνη δεν κρατάει δύο χρόνια, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που θα αρχίσει εγκυμοσύνη μέχρι και που θα φτάσει το παιδί περίπου ένα χρονών και τέλος πάντων είναι λίγο πιο λιγότερο βρεφάκι, να το πω κάπως έτσι, εκείνα τα δύο χρόνια θέλει, ας το πούμε, λίγο να τα χαρούμε, λίγο να μην φοβόμαστε το καινούριο, να είμαστε ζευγάρι,
Γιατί αυτά τα δύο χρόνια της εγκυμοσύνης σε 9 μήνες χοντρικά και μέχρι το παιδάκι να γίνει περίπου ενός έτους ή και 1,5, που ας το πούμε είναι λίγο πιο οργανωμένο και γενικότερα το σύστημα, το νευρομυϊκό του κτλ. Είναι πιο παιδάκι πλέον μετά τα 1,5, θέλει λίγο και να το χαρούμε και να μην το φοβόμαστε. Πολύ σημαντικό. Εγώ τώρα να πω εδώ κάπου αναφέρεις, να μην μου ξεφύγει, ότι δεν έχουμε οι γυναίκες, αν υποθέσουμε ότι είναι στο δεύτερο έγκυος, δεν είναι το ίδιο όλες οι εγκυμοσύνες. Έτσι. Πρώτον αλλάζει η ηλικία μας. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να είμαστε πιο στρεσαρισμένοι, μπορεί να έχουμε περισσότερη κούραση. Και όλα αυτά δεν μπορεί να τα βάζουμε στην ίδια μοίρα με την προηγούμενη εγκυμοσύνη. Ή ανάποδα, να μην είχαμε μια πρώτη καλή εγκυμοσύνη, ότι θα συμβεί και στο δεύτερο. Έτσι. Θέλει ηρεμία βασικά. Και να το χαρείς αυτό που είπες και το ξαναείπες μάλλον. Το πιο βασικό, κύριε Στέλλα, για θέλεις μένα... Θέλεις μια ζωή στον κόσμο. Το ζευγάρι να το θέλει, δηλαδή γενικότερα να το έχει δουλέψει μέσα στο μυαλό του, να είναι κάτι, να υπάρχει μια ωριμότητα σε αυτό που κάνουμε. Και σε άλλες εκπομπές έχουμε πει, το να είσαι γονιός είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, δεν είναι δύσκολο, αρκεί να μην το φοβάμαι, να τολμάω να δουλέψω πάρα πολύ τους διαλόγους, την επικοινωνία και την επαφή. Και από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει, πρέπει να ξεκινάει σωστά. Να ξεκινάει στα πλαίσια του θέλω και στα πλαίσια του δεν φοβάμαι να καταλάβω τι είναι αυτός ο ρόλος. Μα να σου πω εγώ πόσο χρονών έμεινα έγκυος και πόσο γέννησα και δεν ήξερα τίποτα, ούτε καν ότι ήμουν έγκυος. Λοιπόν, αλλά το δέχεσαι από άγνοια. Καλό είναι να μην γνωρίζεις πολλά πράγματα. Γιατί αν γνωρίζεις ορισμένα, τι πιστεύω, η μη μάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας. Έτσι ακριβώς, έχετε δίκιο. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Πας στον γιατρό σου, ό,τι σου είπε ο γιατρός σου. Το συζητάς με τον άντρα σου, έχεις καλή διάθεση. Έτσι. Έρχεται ένα ευχάριστο γεγονός, ένα νέο μέρος στην οικογένεια. Και απολαμβάνεις όλοι αυτοί. Και να μην ξεχνάνε οι γυναίκες ότι στην εγκυμοσύνη γίνεστε πιο όμορφες και πιο επιθυμητές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι να το νιώθουν όμως και αυτές. Να το νιώθουν. Και να μπορούν να το εκπέμπουν, ας πούμε, γενικότερα. Και σίγουρα να μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που θα γεννηθεί εσείς και σαν μητέρα, εγώ ό,τι και να λέω, σαν άντρας βιωματικά το λέω, ενώ εσείς το ζήσατε πραγματικά. Όταν θα γεννηθεί το παιδί, είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση σίγουρα και για τον πατέρα. Όλο αυτό το όποιο φορτίο υπήρχε στην εγκυμοσύνη και όποιες δυσκολίες, κατά κάποιο τρόπο σβήνουν και μπαίνουμε στη λογική πώς αυτό το μικρό πλασματάκι θα το μεγαλώσουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Εδώ όμως να τονίσουμε ότι αν η μητέρα έχει κακή ψυχολογία, που είναι και το θέμα μας, αν η μητέρα γενικότερα έχει επικοινωνιακά προβλήματα με τον σύντροφό της, ειδικά τις θέματα που δεν τα έχει τακτοποιήσει σωστά, δυστυχώς δεν ασχολείται. Επηρεάζεται το έμβριο. Και επηρεάζεται και το έμβριο και φυσικά το πιο σημαντικό, ότι επηρεάζεται το βρεφάκι από μικρό, ειδικά μια μητέρα για παράδειγμα που κατά κάποιο τρόπο παραμελεί κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι είναι σημαντική η σχέση πάρα πολύ, πάντα βέβαια της μητέρας με το παιδί της, αλλά ειδικά το πρώτο διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό που λέμε δύσκολο παιδάκι. Ένα παιδάκι γκρινιάρικο, ένα παιδάκι πέρα από το αν κρύβεται κάτι οργανικό, που τις περισσότερες φορές οι γονείς το ψάχνουν να το δουν, έχει να κάνει με τη σύνδεση. Το παιδάκι, το μωράκι αυτό καταλαβαίνει τα πάντα, μπορεί να μην μπορεί να τα εκφράσει λεκτικά, αλλά έχει πολύ ανεπτυγμένη η την διάσταση. Του είναι. Έτσι. Και αν η μητέρα έχει γενικότερα μια νευρικότητα, αν έχει κάποια έτσι μικροϊστερικά ξεσπάσματα, μελαγχολικότητα, όλα αυτά, πέρα το ότι είναι το κλίμα στο σπίτι κακό, γιατί ας μην ξεχνάμε μια μητέρα, πέρα από το βρεφάκι που έχει, μπορεί να έχει και ένα άλλο παιδάκι. Ακριβώς. Όλο αυτό το σύστημα γενικά δυσλειτουργεί και όσο δεν μπορεί η ίδια να το ρυθμίσει, και εδώ να το τονίσουμε και μπράβο σε πολλές κοπέλες που μου έχουν τύχει στο γραφείο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, που κάτι που εντόπιζαν στον ψυχικό τους κόσμο, έστω αγωνίες, φοβικότητες, μελαγχολικότητες, ήθελαν να τις δουλέψουν εκ των προτέρων για να μην βρεθούν σε δυσκολίες από τη γέννηση του παιδιού τους και μετά. Θέλω να πω, είναι καλό να προσπαθώ να τακτοποιήσω όσο γίνεται τον ψυχικό μου κόσμο, γιατί είναι όμορφο, ωραίο. Δεν είναι δύσκολο, το έχουν πει και άλλες φορές, το να είσαι γονιός, αλλά αν δεν το δεις και σωστά από την αρχή, δεν το δεις και όμορφα, κακό κάνεις στον εαυτό σου και στο παιδάκι σου. Αλλά
τώρα μπορούν να έρθουν στο Μάνο. Και χαίρομαι που το ανέφερες ότι έρχονται, ενώ είναι στην εγκυμοσύνη τους για να συμβουλευτούν και να το διαχειριστούν. Γι' αυτό πρέπει να μας πεις που είσαι, τα τηλέφωνά σου και πότε είσαι εκεί. Είμαι όλη τη μέρα, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το τηλέφωνο μου το 2321-052-937 και το γραφείο είναι με τη οδού 29 Ιουνίου 4 στον τρίτο όροφο. Και όντως, κυρία Στέλλα, να το τονίσω, μπράβο τους που πολλές κοπέλες έχουν έρθει. Και θα πω και ένα ακόμη μπράβο και σε πολλούς άντρες που δεν τις άφησαν μετέωρες. Τουλάχιστον αυτοί που μότυχαν στο γραφείο ήταν δίπλα τους, είτε ήταν κάποιες συμβουλευτικές συνεδρίες, ήταν κάποιες ψυχοθεραπευτικές. Και πραγματικά ένιωσα πολλές φορές να έχω μια έξτρα βοήθεια, ειδικά σε κοπέλες που χρειαζόταν ψυχοθεραπευτική παρέμβαση από τους συντρόφους, που γινόμασταν ομάδα για το καλό. Ομάδα που βοηθούσε. Και το άλλο, Μάνο, ότι μπορεί, ας πούμε, μια κοπέλα να είναι έγκυος και να μην έχει σύντροφο γιατί έχει φύγει, εκεί χρήζει ψυχοθεραπείας οπωσδήποτε και πρέπει να έρθει σε σένα. Έτσι. 29 Ιουνίου. 29 Ιουνίου 4. Έτσι, μπράβο. Ωραίο το θέμα μας. Βοηθάει κόσμο, μας παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ σας εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Στέλλα, και εσείς. Και μέχρι την άλλη Πέμπτη, πρώτο ο Θεός, που θα τα ξαναπούμε. Φίλες και φίλοι, πάμε για τους αγαπημένους χορηγούς και πάμε κουζίνα. Να είμαστε φίλες μου. Μαρμελάδα θα κάνουμε, κοκτέιλ την έχω ονομάσει, γιατί έχω και ροδάκινα και καΐσια, βερίκουκα, ό,τι έχετε βάλτε μέσα. Όλα αυτά είναι από το Μουδιάνο, στην πλατεία εμπορίου, φρέσκα φρούτα λαχανικά και delivery στο χώρο σας. Παίρνετε τηλέφωνο φίλες μου και δεν είστε λίγες, ρωτάτε για αυτές τις παντόφλες. Ορίστε. Φλι-φλότ. 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 Εγώ το λέω. Φλι-φλότ. Λοιπόν, θα τις βρείτε σε επιλεγμένα φαρμακεία και εκεί που έχουν ανατομικά. Ήδη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, καταρχήν σταμάτησαν οι κράμπες. Δεν ξέρω πώς έρχεται το σώμα και κάθεται, ούτε μέση δεν μπορεί να είναι πόδια και γλίτωσε από τις κράμπες. Λοιπόν, έχω εδώ τώρα και μία λαδόκολα στο μέγεθος του ταψιού. Η συνταγή που σας έδωσα είναι για 1 κιλό, εγώ θα κάνω 1,5 σήμερα. Βάζω μέσα. Με τα χέρια. Ζουλώ τα καΐσια ή τα βερίκοκα. Ας έχει και κομματάκι. Εάν δεν θέλετε να έχετε κομματάκι και να είναι πιο ρευστή, θα τα βάλετε στο μούλτι. Έτσι. Αυτό ήταν ροδάκινο, αυτό είναι το βερίκοκο. Ορίστε. Και αυτό μέσα. Και αυτό λίγο ζουλίγμα. Άλλες φορές σας την έχω κάνει στο μούλτι. Σήμερα αλλάζουμε στυλ. Ορίστε. Βάζω μέσα τη ζάχαρη από τον Κουνταξί, τον Νίκο, στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Και τώρα, φίλες μου, θα προσθέσω και το χυμό πορτοκάλι.
Ορίστε. Ενώ τώρα τη λαδόκολλα στη βρύσια. Τη μουσκεύω καλά. Τη στίβω και την απλώνω από πάνω. Χαίρομαι οι φίλες που ήρθαν από την Ξάνθη που λέει «Μας έσωσες, Στέλλα μου». Ούτε να ανακατεύεις 10 ώρες, ούτε χρόνο και να έχεις μια πολύ καλή και πετυχημένη μαρμελάδα. Τη σταυρώνω, προθερμασμένος ο φούρνος. Θα πούμε την ώρα. Εξαρτάται από το φούρνο, αλλά μόλις δείτε ότι κάνει φουσκάλες και χορεύει η λαδόκολλα, να ξέρετε ότι είναι έτοιμη. Εάν τώρα τη θέλετε πιο πηχτή, θα την αφήσετε λίγο παραπάνω να χορέψει μέσα στο ταψί και στο φούρνο. Αλλά να ξέρετε ότι μόλις κρυώσει, θα γίνει η μαρμελάδα που θέλετε. Πάμε να δούμε υλικά χορηγούς και επιστρέφουμε. Τώρα θα κάνουμε ένα υπέροχο σπεσοφάι. Έχω πολύ ωραίο λουκάνικο από τα κρεοπολία Ζορμπάς, 2 στις Σέρες, ένα στην πλατεία Εμπορίου και το άλλο Βενιζέλο 36. Με ένα ψαλίδι κουζίνας, τα κόβω. Ωραιότατα. Ελαιόλαδο πρωτεύς μέσα. Πλατεία Εμπορίου 20, Θωμάς Χατζαραπίδης. Και εδώ τώρα τα λαχανικά όλα είναι από το Μουδιάνο. Βάζω το κολοκυθάκι. Βάζω το κρεμμύδι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Βάζω και 3 σκελίδες σκόρδο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Καλησπέρα, κουρσάρα. Συγχαρητήρια, αυτά που μας θα μαθαίνετε. Α, γλυκιά μου, το όνομά σου. Είμαι η Χρυσούλα, η Γκαγκαούζα, είμαι η Γκαγκαούζα. Η Γκαγκαβούζα, ε. Καλέ, προχθές έβλεπα
Τι έβλεπες, Στέλλα μου, για πες. Καλά, τη Βύρο Δόπη και ήταν οι Γκαγκαβούζηδες. Οι Γκαγκαβούζηδες είναι, είδες. Ναι. Στέλλα μου, να θέλω μια συνταγή να μου δώσεις. Ναι. Έχω κολοκυθάκια φρέσκα, να κάνω γλυκιά πίτα θέλω. Α, να την κάνω καλέ από εβδομάδα. Από εβδομάδα. Ναι. Τώρα όμως εγώ τα έτριψα, βρε Στέλλα. Να σου πω κάτι. Πες μου, παιδάκι μου, θέλω. Ακούω. Λοιπόν. Ναι. Τα έτριψες. Τα έτριψα. Τα έβαλα να στραγγίσουν, Με τι τα έβαλες, τα... Λίγο λατάκι. Λίγο λατάκι. Ναι. Λοιπόν, βάλε και τη... Βάλε λάδι. Λάδι. Στο τηγάνι. Ναι. Βάλ' τα μέσα, αλλά στύψ' τα καλά. Θα τα στύψω καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Και βάλε και τη ζάχαρη μέσα. Τη ζάχαρη μέσα. Όσο θέλω, Στέλλα, όσο μου αρέσει. Όσο μπορείτε, όσο θέλει. Μπορούμε. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Βάλε και τα μυρωδικά, κανέλα, βανίλια. Ναι. Τσιγάρισέ το όμως λίγο, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αφού το τσιγαρίσεις, δεν θα σου βγάλει πολύ νερό. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά θα σου βγάλει πάλι κάτι. Πάλι θα μου βγάλει. Ναι. Ρίξε λίγο ψηλό σιμιγδάλι μέσα. Ναι. Και κάτω στρώσει. Στο κέντρο. Βάλε τα μισά φύλλα κάτω και τα μισά από πάνω. Άλλο τίποτα θέλω, δεν θα βάλω. Τι. Μετά σου... Αν θέλεις θα τη σιροπιάσεις. Όχι, δηλαδή μέσα στο μείγμα μόνο θα βάλω ζάχαρη και στη μυγδάλη, άλλο τίποτα, Τίποτα, τι θα βάλεις στη γλυκιά. Κανέλα και βανίλια. Και βανίλια. Όχι, μήπως θα ήθελε λίγο κοφλάω, λίγο τέτοιο. Όχι, αγάπη μου, όχι, τίποτα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και μετά τώρα, εάν θέλεις στεγνή, θα βάλεις από πάνω άχνη. Άχνη, δεν θέλω σιροπιαστή. Εντάξει, αν θέλεις... Θέλω στη μυγδάλη πόσο περίπου να βάλω. Να σου πάρει τα υγρά. Αλλά μέχρι να μου πάρει τα υγρά. Ναι, μέσα στο τηγάνι όσο είναι, έτσι. Ναι, ναι. Ψηλό. Ψηλό στη μυγδάλη. Και νοστιμιά και θα σε δέσει κιόλα. Μάλιστα. Έγινε, θέλω μου. Έγινε, κουρτσάρα μου. Πάρα πολύ. Να είσαι έγινε. Καλά. Έγινε. Άρα. Γεια σου, γλυκιά μου, καλό καλή απόγευμα. Συνέχεια, καλή ευχαριστώ, συνέχεια. Γεια. Έγινε, γεια. Βάζω το κουλοκυθάκι πρώτα, γιατί δεν τρώγεται ο ματός, θα μπει μινιζάνα. Τη μινιζάνα τη βάζω μετά, γιατί τραβάει όλο το λάδι. Βάζω και την πιπεριά. Αφού τα σουτάρω ωραία έτσι, βλέπετε τα λουκάνικα δεν τα έχω βάλει ακόμη. Ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό και με λαχανικά και κρεατάκια και το νηλιστικό με ένα υπέροχο τυράκι φέτα κορυφή εφόρων 2, ανοιχτά από το πρωί στις 9 μέχρι τις 4 για να προλαβαίνετε όσοι εργάζετε να κάνετε τα ψώνια σας. Τώρα φίλες μου, το κανονικό αλατάκι, τη ρίγανη, το μαύρο πιπεράκι και κόκκινο πιπέρι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Προεδρίνα μου γλυκιά. Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ, σπετσοφάει. Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ. Έλα να σε φιλέψουμε. Έρχομαι. Έγινε. Τη ζεστάρα για εκεί είμαι. Μην γουνιέσαι καθόλου. Ναι, για κούνημα είμαι εγώ. Βάζω και πολύ τα... ζέστη, ναι. Βάζω και τα ωραία τα λουκάνικα μέσα. Αχ, τώρα. Τι λουκάνικα, πόσο ωραία. Αχ. Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πεις τίποτα. Πώς όλα τα κακά φαγητά μ' αρέσουν. Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις τι να κάνουμε. Τίποτα. Τώρα που μπορούμε στα φάμε, μην μας τα κόψουν οι γιατροί. Σιγά σιγά αρχίζουν να κόβουν, αλλά ακόμα δεν έκοψαν, αλλά...
Συμφωνώ. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Ο Αλέξανδρος. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Αλλά πολύ ζέστη, δεν μπορώ να βγω, ρε. Πού να πάω, πού να πας? Κοίταξε, εκεί που πάμε στο Νόμπελ, έχει δροσιά. Ναι, ναι, μη είπε, η Τασούλα με πήρε, μιλήσαμε σήμερα. Πολύ ωραία περνάμε. Αχ, δεν περνάμε. Εκεί πέρα είναι η παράδεισος, παπαγώ. Εγώ άμα δεν πάω την τρίτη, την άλλη, όλη την εβδομάδα είμαι άρρωστη. Να μην είσαι άρρωστη, είτε έρχεσαι είτε δεν έρχεσαι. Τι να κάνω, σε χωριέ μου δεν έρχομαι, αλλά τι να κάνω. Έγινε και ένα στέλα μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε. Ένα λεπτό. Ναι. Ο Αλέξανδρος τι κάνει? Αχ, σήμερα είτε πολύ αισιόδοξος. Μπράβο. Όλο μιλάει η Κεραστέλα, μιλάει και ευχαριστώ να τη λες την Κεραστέλα. Να είναι καλά, πες το, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, δόξα Θεώ, καλά πήγε σήμερα. Έγινε, καλά πήγαινε. Έγινε, χαίρομαι. Έγινε, σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά, φιλάκια κι εγώ. Λοιπόν, φίλες μου, τώρα όταν βάζουμε φρέσκη ντομάτα, βάλτε λίγη ζαχαρίτσα μέσα. Εάν δεν θέλετε να βάλετε ζαχαρίτσα, βάλτε λίγη κέτσαπ. Την ίδια δουλειά κάνει. Δείτε εδώ τι γίνεται. Και φρέσκο ωραίο ψωμάκι. Και δίπλα το ωραίο το τυρί από την κορυφή. Έχουμε πολύ ωραίο τυρί. Φέτα κορυφή. Εφόρον 2, ανοιχτά από το πρωί. Στις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Για να δούμε και τη μαρμελάδα μας. Δεν ξεκίνησε να χορεύει. Κάθεται ακόμα. Δεν τη βιαζόμαστε βασικά. Τη βάζουμε και ξενιάζουμε. Απλώς μετά από 20-25 λεπτά την παρακολουθούμε. Φίλες μου, θα πάμε να δούμε τα υλικά και θα επιστρέψουμε. Φίλες μου,
Είναι έτοιμο το σπιτσοφάι. Παίρνουμε μια κουτάλα τώρα. Το βάζω μέσα σε μια κούπα. Βάλτε το στο τραπέζι στο κέντρο. Μία κουτάλα σερβιρίσματος, όχι αυτή. Ορίστε. Και πώς μπορείτε αλλιώς να απολαύσετε το σπιτσοφάι. Ένα αυγό θα βάλω εγώ, μπορείτε και δύο και τρία. Ολόκληρο. Δεν το ανακατεύω. Το αφήνω έτσι να ψηθεί. Ωραία πράγματα. Και θα τρώτε και το αυγό. Δείτε το, φίλες μου. Και το λουκάνικο το ωραίο. Από τα κρεοπουλία Ζορμπάς. Ορίστε. Δείτε το. Σβήνω την αστεία μου. Τέλειο, φίλες μου. Και δίπλα και η φέτα από την κορυφή και έχουμε ένα πλήρες γεύμα και επίσης μία κουτάλα, δείτε, για να μπορούμε να σερβίρουμε όσο θέλουμε, φίλες μου. Αυτά, με πολύ αγάπη για σας σήμερα, μία λύση εύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη, με κρεατάκι και λαχανικά, κάτι που δεν συνηθίζεται να τρώνε τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απολαύσουμε ένα γρήγορο και νόστιμο πιάτο. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, να είστε όλοι καλά. Σας αγαπώ, φιλάκια, γεια σας.